Είμαστε σήμερα εδώ στη Κεφαλονιά και στο Λιξούρι ιδιαίτερα, που έχει πληγεί πιο σκληρά από το σεισμό, προκειμένου να εξετάσουμε από κοντά την κατάσταση όπως διαμορφώνεται και προκειμένου να ενημερωθούμε για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι στις προτάσεις και στις παρεμβάσεις μας. Δεν έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε κριτική, διότι δεν είναι η ώρα της κριτικής. Είναι η ώρα της συμβολής, της συνεισφοράς και της αλληλεγγύης. Από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώτο σεισμό, με επικεφαλή στη βουλευτή της Κεφαλονιάς, την Αφροδίτη Θεοπευτάτου, τη Σοφία της Ακοράφα, τη Θεανότη Φωτίου, τον Στέφανο τον Σαμοήλη, τον βουλευτή Κέρκυρας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και υποψήφιο Περιφερειάρχη Ιωνίων, τον Θοδωρή τον Γαλιατσάτο, αλλά και επιστήμονες από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αποστόλη τον Αλεξόπουλο, τον Γιάννη τον Πρωτονοτάριο και άλλους όμως, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή απλά μέλη του κόμματος, που έχουν σπεύσει στο νησί προκειμένου να συνεισφέρουν, να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους αλλά και με την πρόθεσή τους να προσφέρουν τη βοήθειά τους στην αλληλεγγύη τους, τους συνανθρώπους μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ενημερωθήκαμε από τους υπεύθυνους του συντηρητικού οργάνου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς. Είδαμε με τα μάτια μας τις ζημιές, περπατήσαμε στις πληγήσεις περιοχές και στο Λιξούρι. Οι πολίτες είναι δικαιολογημένα απελπισμένοι και οργισμένοι. Είναι αναγκασμένοι να ζουν έξω από τα σπίτια τους και αυτό είναι δυσβάσταχτο, ιδίως σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θέλω όμως να εξάρω τόσο το θάρρος όσο και την ψυχραιμία που επέδειξαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, οι πολίτες της Κεφαλονιάς, ιδίως οι πολίτες του Λιξουρίου, που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες πληγές από τις δύο σεισμικές δονήσεις. Και να πω ότι κάποιες στιγμές σαν και αυτή συνειδητοποιούμε πόσο επιπόλαιο και πόσο λάθος ήτανε να πάρουν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες αποφάσεις που αποδεκάτησαν τον κρατικό μηχανισμό, ακριβώς επειδή αυτό διέταξαν η Τρόικα και αυτό όριζε το μνημόνιο. Ο κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός. Θέλω όμως βέβαια να εκφράσω την εμπιστοσύνη σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα συγχαρητήριά μας στους ανθρώπους που, υπερβάλλοντας τις δυνατότητες και τις δυνάμεις τους, στους μηχανικούς αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας, του Δήμου, κατάφεραν και καταφέρουν ένα πολύ δύσκολο έργο, να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά από άμεσα μέτρα, τα οποία κατά την εκτίμησή μας, σε μια σειρά από άμεσες επεμβάσεις, τα οποία κατά την εκτίμησή μας πρέπει να ενταχθούν σε ένα βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πληγών στην Κεφαλονιά και ιδιαίτερα στο Λιξούρι. Θεωρούμε καταρχάς εξαιρετικά επίγουσα την άμεση αποκατάσταση των υποδομών. Φάνηκε ότι τα σπίτια, τα ιδιωτικές κατασκευές, ας το πω έτσι, ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικές, διότι η σεισμική επιτάχυνση που κατεγράφει, ιδίως στη δεύτερη σεισμική δόνηση στο Λιξούρι, ήταν εξαιρετικά υψηλή, πάνω από 0,6G. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα κτίρια δεχτήκανε βάρος πάνω από το 60% του βάρους τους, του ιδίου τους βάρους, που αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι ένα συντριπτικό χτύπημα και όμως αντέξανε. Αυτό στη βάση. Στον όροφο ήταν 200%. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό που επίσης καταγράφουμε από την σεισμική δόνηση και τα αποτελέσματά της είναι ότι είχαμε πολύ σημαντικές ζημιές, δυστυχώς, σε δημόσιες υποδομές. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έγινε μια σεισμική δόνηση.
για να μας υπενθυμίζει όλους ότι βρισκόμαστε σε μια σεισμόπληκτη περιοχή. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ισχυρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές όπως το οδικό δίκτυο, στα λιμάνια, στο αεροδρόμιο, όπου οι εργαζόμενοι του πύργου ελέγχου αναγκάζονται να κάνουν τη δουλειά τους και τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά πρέπει άμεσα να υπάρξει μια πρόβλεψη για να αποκατασταθεί αυτό. Μέσα στην πίστα κάνουν τη δουλειά τους, μέσα σε ένα πρόχειρο αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν το πρώτο που κατά την άποψή μας είναι άμεσο είναι η αποκατάσταση των υποδομών. Το δεύτερο είναι η οργανωμένη μετεγκατάσταση των σεισμόπληκτων και η αποφυγή ή δυνατών ενιαίων καταβλισμών και σκηνών. Η εικόνα που είδαμε στο γήπεδο της πόλης δεν είναι μια εικόνα η οποία μπορεί να μας τιμά για τα αντανακλαστικά μας. Θα πρέπει να δούμε άμεσα τη δυνατότητα containers να έρθουν προκειμένου να μπορέσουν να πρώτα οι κάποιες αναγκαίες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και κάποιες οικογένειες που δεν μπορούν για πολύ να μένουν επειδή τα σπίτια τους δεν είναι κατοικήσιμα, δεν μπορεί για πολύ να μένουν στα αυτοκίνητά τους, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Το τρίτο είναι η ομαλοποίηση της καθημερινότητας. Να λειτουργήσουν τα σχολεία, να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε ένα εξίσου σημαντικό θέμα για μας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι σεισμόπληκτοι στο Λιξούρι δεν είναι μόνο σεισμόπληκτοι. Αν μου επιτραπεί η έκφραση, είναι και μνημονιόπληκτοι όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολλαπλώς παθούντες. Έχουν πληγεί όλα αυτά τα τρία χρόνια και άρα θεωρούμε αυτονόητο οι οικονομικές υποχρεώσεις τους, ληξιπρόθεσμες οφειλές, χαράτσια. Μπορεί να πληρώνουν χαράτσια σήμερα για τα σπίτια τους που θα τα κατοικήσουν. Τις πρακτικές εταιρείες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το κράτος, τα ταμεία, τις τράπεζες. Πρέπει άμεσα να ακυρωθούν και να επισπευθούν τα εξαγγελθέντα μέτρα παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία. Άμεσα πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρξει αρρωγή και όχι δάνεια στους πληγέντες για επισκευές και ανακατασκευές πρώτης κατοικίας και επαγγελματικών χώρων. Να υπάρχει δωρεάν παροχή ηλεκτρικού, νερού και τηλεφώνου, των άμεσων δηλαδή αναγκών, καθώς και έκτακτη χρηματοδότηση σε όσους έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, να αποκατασταθούν τα τουριστικά καταλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά είναι ένα νησί που έχει σημαντικό εισόδημα από τον τουρισμό και πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρξει, να μην πληγεί αυτή η σημαντική πηγή εσόδων για τους Κεφαλονίτες. Τέλος, αναφέρθηκα στην αρχή στην κατάργηση, στον αποδεκατισμό, στην αποστελέχωση δημόσιων υπηρεσιών κρίσιμων για την πολιτική προστασία. Νομίζω ότι έστω και τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως η κατάργηση και η συγχώνευση δομών του κράτους αλλά και η διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσει να στηρίξει τους πληγέντες ήταν ένα μεγάλο λάθος και άρα σήμερα που συνειδητοποιούμε πόσο αναγκαίες αποδεικνύονται αυτές οι υπηρεσίες, έστω και τώρα οφείλουμε να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις. Η υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων, ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, ο οργανισμός σχολικών κτηρίων, ο ΙΓΜΕ, ο ΑΣΠ, είναι χρήσιμοι οργανισμοί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη σεισμικότητα. Οφείλουμε έστω και τώρα να το συνειδητοποιήσουμε και να αποκαταστήσουμε αυτές τις ζημιές που οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει, ενώ οι κυβερνήσεις και οι βουλευτές που ψηφίσανε στη Βουλή αυτά τα νομοσχέδια, επειδή έτσι ακριβώς όριζε το μνημόνιο, χωρίς να συνειδητοποιούν όμως αυτοί οι άνθρωποι που τα προτείνουν αυτά, ότι αναφέρονται σε μια χώρα που έχει ειδικές, έχει ιδιαιτερότητες και σε μια δύσκολη στιγμή αυτούς τους οργανισμούς χρειαζόμαστε. Θέλω τέλος να πω ότι υπάρχουν τρεις εναλλακτικές δυνατότητες για να βρεθούν χρήματα. Γιατί καλές είναι οι προτάσεις, πρέπει να δούμε και τα κονδύλια από που θα εστρέψουν. Το πρώτο είναι από το
από τις προβλέψεις του ίδιου του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα αποταμιευτικό κονδύλι περίπου στο 1,2 δις ευρώ. 500 εκατομμύρια από αυτά είναι άμεσα, μπορούν άμεσα να δοθούν, να εκταμιευθούν για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των σεισμόπληκτων της περιοχής. Δεύτερο είναι από μη εκτελεστέντα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από κονδύλια τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί. Θα μπορούσε λοιπόν και εκεί να δούμε τη δυνατότητα να εξοικονομηθούν πόροι για να ανακουφιστούν οι πληγέντες. Και τρίτον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Και θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να είναι μια προσπάθεια όλων μας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι και εκεί υπάρχει μια γραφειοκρατία, εκεί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά η Ελλάδα δεν είναι μια σαν τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πληγεί βάναυσα από τα μνημόνια της λιτότητας. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει είναι μια πρόβλεψη ώστε να υπάρξουν κονδύλια για να επουλωθούν οι πληγές μιας σημαντικής φυσικής καταστροφής. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που χρειάζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν σε χρηματοδότηση από κοινωνικούς, από ευρωπαϊκούς πόρους, κοινοτικούς πόρους, αλλά και στην ενεργοποίηση της αλληλεγγύης των λαών της Ευρώπης προς τους λειξουργιώτες και τους κεφαλονίτες. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης την εμπειρία μας από τα κινήματα αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα σήμερα και έχουμε τέτοια εμπειρία και σε κάθε περίπτωση θα είμαστε δίπλα στους πληγέντες, θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε την υλοποίηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης αλλά και να συμβάλλουμε διαρκώς και με την φυσική παρουσία μας αλλά και με τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.